Η Ελίνα σας βοήθησε. Η Ελίνα μας πρόσφερε ένα κύπελο. Ο επίτιμος πρόεδρος της Λέσχης, ο Στέφανος Τσιλικίδης, μας έκανε και τον αλυτάρχη σε αυτό το αγώνα και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα το δούμε σε ορισμένα πλάνα εκεί. Το κάτω, θα ξέρεις πώς μπορούσα. Εδώ αφετηρία σε πόσο κυβικά, 125. Στα 125, παίρνω μέρος 19 αναβάτες. 19 αναβάτες και τερματίσαν. Και τερματίσαν οι 17. 17. Τα φαβορή εδώ είναι 3. Είναι ο Μερατζόγλου, ο Τιτίκος από Θεσσαλονίκη και ο Αναγνώστος, ο Χρυσόσμος και ο Πλακούδης. Ο Άντωνη. Ο Άντωνη είναι outsider. Μάλιστα. Ο Σαρίδης και ο Σουζούνης της Καβάλας. Ο Σαρίδης είναι από τις Κρινίδες. Εδώ έπεσε το βοηθάει. Εδώ έπεσε η μπάρα, οι μηχανές φύγανε. Στην πρώτη θέση τώρα, στην πρώτη σοβή μπήκε ο Τιτίκος, δεύτερος είναι ο Μερατζόγλου, τρίτος ο Αναγνώστου, τέταρτος ήταν ο Άντωνη. Να δούμε τώρα πώς θα βγουν. Ο Τιτίκος από τη Θεσσαλονίκη, τον βοηθάει το Τίμε Γίδης. Ακριβώς από πίσω του στα 20 μέτρα είναι ο Μερατζόγλου Μανώλης από Καβάλα. Εδώ είναι ο Τιτίκος στην πρώτη θέση. Χρειάζεται. Είδε τα προβλήματα τώρα για την κάμερα, μιλώ πάντα. Ναι, λόγω προπόνηση. Όταν κάνεις μοτοκρός πρέπει να είσαι όρθιος απάνω στο μοτοσυκλέτο. Δεν πρέπει να κάθεσαι καμιά στιγμή. Μόνο σε μερικές στροφές ακουμπάει το σώμα σου απάνω στο μοτοσυκλέτο. Δηλαδή πρέπει να έχεις πολύ γερά πόδια και χέρια από την λεωφορεία. Χρειάζεται για να κάνεις μοτοκρός, χρειάζεται να κάνεις εκτός από το μοτοκρός μηχανή, χρειάζεται να κάνεις βάρη. Κυριακούς μης να έχεις. Κυριακούς. Στα 2 χιλιόμετρα πόσο είναι ο μέσος όρος ταχύτητας στα 125 κυβικά? Στα 125 είναι 70 χιλιόμετρα. Περίπου. Εδώ είναι ο πρώτος οδηγός, ο Τιτίκος Αθανάσιος από Θεσσαλονίκη και εδώ ο δεύτερος, ο Μεραζόγλου από Καβάλα. Προσπαθεί να τον πλησιάσει, αλλά ο Τιτίκος φαίνεται πάρα πολύ υποχωρημένος και ο δικός μας ο Μεραζόγλου τη μηχανή την πήρε μόλις προχθές και δεν πρόλαβε να την δοκιμάσει. Εδώ το έξω Πλακούδης από το Σταυρό Χαλκιδικής. Δεν σας χρηματοδοτούν οι ίδιες εταιρείες που δίνουν τις μηχανές, οι εταιρείες αυτές δηλαδή? Οι εταιρείες κάποτε κάνανε κάτι προσφορές, δηλαδή εάν ήσουν αγωνιζόμενος σου δίνει μια αλφα έκπτωση για να τρέξεις με τη μηχανή της ίδιας εταιρείας. Τον αγώνα υποστήριξαν βάζοντας πανό και μας βοήθησαν και χρηματικά. Εδώ βλέπουμε τις κοπέλες του Μόβε. Η γραμματεία του Μόβε μας βοήθησε στα αποτελέσματα. Και τρυφερές. Και τρυφερές. Λοιπόν, τον αγώνα υποστήριξαν βάζοντας πανό με χρηματική ενίσχυση η Motul Motoroi του Κώστα Χαμπή, τα έπιπλα Καρατζόγλου ανώνυμος εταιρεία, τα εστιατόρια Goodies, το κατάστημα μοτοσυκλετιστών του Νικολάου Γιαγουδάκη. Εγώ... Τα κύπελα τώρα που απονεμήθηκαν στους αγωνιζόμενους. Αθλητοθετήθηκαν από τη μοτοκίνηση Βασίλης έβαλε. Goodies εστιατόρια βάλανε και κύπελο και πανό. Το κατάστημα μοτοσυκλετιστών Σημεωνίδη Τσαμπέρι. Τα πετρέλαια Σαράντης βάλανε κύπελο. Σε σχέση με άλλες χρονιές, οι αγώνες είχαν περισσότερους θέατες. Η συμμετοχή του κοινού ήταν μεγάλη. Ναι, η συμμετοχή του κοινού ήταν πάρα πολύ μεγάλη. Είχαμε 2.500 κόσμο και φάνηκαν πολύ ενθουσιασμένοι. Και εδώ βλέπουμε τον τερματισμό τώρα. Τερματίζει ο Τιτίκος Αθανάσιος από Θεσσαλονίκη, δεύτερος ο Νερατζόγλου. Τη Μερακίας. Ναι, ήταν... Επηρεάζονται ίσως από το...